Η μέρα δημοψηφισμάτων ήταν η Κυριακή για τους Ελβετούς που πήραν αποφάσεις σε δύο εθνικά και ένα τοπικό ζήτημα. Αρχικά στο Σενγκάλεν εγκρίθηκε από τους κατοίκους η απαγόρευση της μπούρκα στην περιοχή, θέμα που θα απασχολήσει και όλους τους Ελβετούς το 2019. Ακτιβιστές κατάφεραν να συγκεντρώσουν τις απαραίτητες υπογραφές προκειμένου να τεθεί το ζήτημα της μπούρκα σε εθνικό δημοψήφισμα. Σε ολόκληρη τη χώρα διεξήχθη δημοψήφισμα επί της πρότασης για βιολογικές καλλιέργειες και τροφές παραγόμενες με οργανικές μεθόδους. Η πρόταση απορρίφθηκε από το 71% των πολιτών που δέχτηκαν τα επιχειρήματα εταιριών και κυβέρνησης, οι οποίες προειδοποίησαν πως το ναι θα οδηγούσε σε κατακόρυφη αύξηση των τιμών. Τέλος, σχεδόν το 75% των Ελβετών ψήφισε υπέρ της αναγραφής του δικαιώματος της ποδηλασίας και της ανάγκης ποδηλατικών υποδομών στο Σύνταγμα της χώρας. Πλέον η κυβέρνηση υποχρεούται να συντονίζει και να σχεδιάζει ποδηλατοδρόμους σε ολόκληρη την Ελβετία.